Πάμε στον Ευθύμη. Ευθύμη. Φίλιππε Νίκο, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από μια δυσάρεστη έκτακτη είδηση, πως πριν από λίγο ανασύρθηκε σωρός ηλικιωμένης γυναίκας στο Πάλτσι της Μαχνησίας και ότι μιλούσατε. Αυτό που μας έλεγε η Κατερίνα πριν. Κυρία Τασοπούλου, ακριβώς. Ακούγαμε πριν από λίγο. Άρα λείπουν τέσσερις εκεί τώρα. Τέσσερις ήταν. Και βρέθηκε η μία σωρός. Αυτό που μας έλεγε πριν. Θα επιβεβαιωθεί η είδηση της Κατερίνα. Μάλιστα. Κυρία Τασοπούλου, η οποία περιέγραψε ένα σκηνικό, ένα βομβαρδισμένο τοπίο στο Βόλο, στην πραγματικότητα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ακόμη για το Βόλο είναι πως το γυροκομείο του Βόλου εκενώθηκε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το νοσοκομείο του Βόλου χθες. Νομίζω πλημμύρισε μία πτέρυγα στο νοσοκομείο. Πλημμύρισε το υπόγειο πάρκινγκ, μία πτέρυγα πλησίων του πάρκινγκ. Να σας πω ότι σε ισχύ παραμένει βεβαίως η απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον νομό Μαχνησίας, ενώ με νέα μηνύματα από το 112 έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και στον νομό Καρδίτσας, καθώς και στα Φάρσα. Αλλά εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα ποτάμια βρίσκονται στα όρια τους, ενώ στην επαρχιακή οδό Καρδίτσας-Λάρισας, στο ύψος της Σικαιώνας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Είναι απροσπέλαστος ο δρόμος αυτή την ώρα. Έχουμε ανυπολόγιστες καταστροφές και στα Φάρσαλα. Ο ποταμός ενυπέας ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τις τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει και τα νερά να πνίξουν στην κυριολεξία του χωριού. Τώρα που μιλάς για τις τεράστιες ποσότητες νερού, έχουμε κάνει και μια κάρτα να τη δούμε, διότι είναι ενδεικτική το τι έγινε χτες. Ναι, γιατί πολλές φορές μιλάμε για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στη Ζαγορά Πηλίου, λοιπόν, έπεσαν πάνω από 754 χιλιοστά βροχής, όπως βλέπουμε, δηλαδή 754 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα. Από τα μεσάνυχτα μέχρι της Δευτέρας μέχρι σήμερα. Έτσι. Πρόκειται για ένα απόλυτο ρεκόρ, πρέπει να σας πω, ημερήσιας βροχόπτωσης και μάλιστα χωρίς να συμπληρωθεί ένα 24ωρο. Εντυπωσιακά βεβαίως είναι και άλλα ύψη βροχής. Βλέπουμε ορισμένα από αυτά που σημειώθηκαν, όπως στην Πορταριά 613 χιλιοστά και στην πόλη του Βόλου 393 χιλιοστά βροχής. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, Φίλιππε Νίκο. Μάλιστα. Και να θυμίσουμε μόνο ότι στη Μάνδρα με τη μεγάλη καταστροφή που είχε γίνει το 2017, είχαμε 200 χιλιοστά βροχής. Ναι, απλώς η διαφορά είναι ότι στη Μάνδρα τότε έπεσαν σε 4-5 ώρες, ενώ εδώ ήταν σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα, σε 12-13, είναι διπλάσιο το διάστημα, το χθεσινό. Αλλά όταν θα φύγει το νερό και θα καταγράψουν τις ζημιές, μεγαλύτερες από τη Μάνδρα είναι. Οι ζημιές, ναι. Οι ζημιές σε οδικό δίκτυο, σε γέφυρες, είναι μεγαλύτερες. Είναι σίγουρο ότι είναι μεγαλύτερες. Σε υποδομές, το ένα είναι πολλά, δεν είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε τώρα έχουμε, για να το κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έχουμε τώρα 112 μέθανα, Τριζινία έγινε, από εκεί είναι πρόβλημα τώρα. Ακριβώς. Η κακοκαιρία θα πλήξει τα νότια προάστια, επειδή σας άκουγα πριν από λίγο, κυρίως το απόγευμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μάλιστα. Έτσι, Φίλιππε Νίκο, είχαμε το πρωί ένα μήνυμα του 112 για τα νότια προάστια στην Αττική, ωστόσο αφορούσε, όπως αναφέρατε, αφορούσε τις περιοχές αυτές, τα μέθανα και θα είναι σήμερα το πρόβλημα εκεί. Όπως είπαμε, Καρδίτσα και Δομοκό και Φάρσαλα επάνω. Ακριβώς, να σας πω εγώ επίσης και να σας μεταφέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ρεύμα και στη Σκιάθο, πρέπει να σας πω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Εντάξει, και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Ναι, ακριβώς. Και στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Στο αεροδρόμιο, τουρίστες έμειναν στο αεροδρόμιο. Ναι. Όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευθύμη, ευχαριστούμε.